Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόραση. Στην σκιά της πρότασης δυσπιστίας και των υπουργικών παρετήσεων συνεδρίασε σήμερα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με αναφορά στη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ξεκίνησε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολίτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την αλήθεια γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νομίζω ότι είχαν και την δυνατότητα να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από την διαστρέβλωση της κομματικής δημαγωγίας. Γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τελικά ποιος είναι ειλικρινής και από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει το λόγο του και όχι φτηνή προπαγάνδα. Παράλληλα, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα μέχρι τις ευρωεκλογές, ενώ έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όλοι πια αντιλαμβάνονται ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα, καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι είδατε και τον κινησμό με τον οποίο εργαλειοποίησαν ένα συλλογικό τραύμα και πόσο αδίστακτα μίλησαν ακόμα μέχρι και για νοθεία στις εκλογές, με πόση ευκολία αγκαλιάστηκαν με εξωθεσμικά κέντρα, αλλά και πόσο επικίνδυνους δρόμους ανοίγουν. Και όλα αυτά αναδεικνύουν και τη διπλή πολιτική βαρύτητα που αποκτά η αναμέτρηση του Ιουνίου. Και εκεί από τη μία μεριά κρίνεται η ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Εκεί μας περιμένουν σημαντικές μάχες σε πολλά επίπεδα, μεταναστευτικό, άμυνα, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες μας. Χρειάζονται συνεπώς ευρωβουλευτές με ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά ταυτόχρονα και με δυνατή εθνική φωνή. Ενώ στην ίδια κάλπη θα ζυγιστεί προφανώς και η πολιτική σταθερότητα, αλλά και η συνέχεια μιας πορείας που παρά τις δυσκολίες μας οδηγεί μπροστά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου. Από την 1η Απριλίου, σε λίγες μέρες από τώρα, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λαμβάνουν 830 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για μια αύξηση 50 ευρώ σε ένα ποσό που, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες. Πολλά επιδόματα τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019. Έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μια άνοδο της τάξης του 27%. Είναι μια βάση που στηρίζει το εισόδημα, αλλά δεν επιβαρύνει τόσο το κόστος παραγωγής, βάζοντας σε κίνδυνο την μείωση της ανεργίας. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό η αύξηση αυτή σε καμία περίπτωση να μην οδηγήσει, και πιστεύω ότι κινείται στο επίπεδο που αυτό δεν θα συμβεί, νέες προσδοκίες σχετικά με τον πληθωρισμό από εδώ και στο εξής. Τα στοιχεία νομίζω επιβεβαιώνουν ότι έχουμε βρει το σωστό μέτρο και τη σωστή ισορροπία. Μισθοί αυξάνονται, η ανεργία έχει πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό μετά από 15 χρόνια. Όπως και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό και με τη μείωση βέβαια των φορολογικών στελεστών, δείχνει να μπορούν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν τελικά αυτό το πρόσθετο κόστος. Επίσης, απάντησε και στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, τονίζοντας ότι ναι, μεν δεν έχουν προκύψει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά η χώρα προέρχεται από παρατεταμένη κρίση ετών. Διάκουσα και χθες να γίνεται μια συζήτηση στη Βουλή για το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Να επισημάνουμε ότι το 2023 το κατακεφαλήν ΑΕΠ παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, γιατί κουβαλάμε το βάρος μιας δεκαετούς κρίσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η συνολική πορεία της οικονομίας και η πορεία αύξησης των εισοδημάτων κινείται προς την σωστή, προς τη θετική κατεύθυνση. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για το νέο κυρωτικό πλαίσιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλες για τάξη την ασφαλή κινητικότητα, το πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση ποινών, εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι παρεμβάσεις στον κώδικα νομοθεσίας για την υποδοχή και τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και διατάξεις για την νόμιμη μετανάστευση. Παρουσιάστηκε επίσης το νομοσχέδιο για την εισαγωγή πλαισίου για αναψηλάφιση λόγω έκδοση
οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρεμβάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους, το νομοσχέδιο για διεπαγγελματικές οργανώσεις, διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων εποπτευόμενων φορέων, ενώ έγινε εισήγηση σχετικά με την έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εισηγήθηκε σχετικά με την επιλογή διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνία σε κάθε πτυχή της τραγωδίας των Τεμπών, επισήμανε μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση και στη Χριστίνα Τσόρμπα ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κουβελάς. Ο ίδιος πάντως σημείωσε ότι η κυβέρνηση άφησε περιθώριο στην αντιπολίτευση να εκμεταλλευτεί το θέμα. Αφήσαμε χώρο σε πολιτικές δυνάμεις που επέλεξαν να εκμεταλλευτούν άθλια το ζήτημα, τον πόνο των συγγενών, των χαμένων παιδιών, των χαμένων συμπολιτών μας, των οικογένειών τους, των τραυματιών, των δικών τους οικογενειών και το σοκ, αυτό που όλοι υποστήκαμε, επέλεξαν να το χρησιμοποιήσουν, να το εργαλειοποιήσουν για πολιτικά, μικροκομματικά δικά τους ωφέλη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την στάση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμάνλη αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή «Τα λέμε» στη Βεργίνα Τηλεόραση ο ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι βλέπουν συγκάλυψη. Ο κύριος Καραμάνλης κρύβεται πίσω από δικαιολογίες οι οποίες δεν ευσταθούν. Λέει ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης, ενώ δεν το κάνει αυτό στην πράξη. Ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών με ένα λαζονικό ύφος χωρίς να δίνει απαντήσεις και ουσιαστικά καταξοδεύοντας τον χρόνο των βουλευτών που προσπαθούσαν να ρωτήσουν και να αποκομίσουν τις πληροφορίες που έπρεπε. Και ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από την Επιτροπή αυτή κατάφερε να αποκλειστούν σημαντικοί μάρτυρες, κατάφερε να τελειώσει ή να σταματήσει να διακοπούν οι διαδικασίες Επιτροπής σχετικά προώρα και πάλι χθες το ύφος στη Βουλή ήταν έως και ειρωνικό. Θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι για όσους δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό στην κάμερα την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια. Είδα μεγάλο κομμάτι πάντως της ομιλίας. Ναι, δεν ξέρω όμως αν φαίνονται οι βουλευτές όταν κάθονται ή όταν σηκώνονται για να χειροκροτήσουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ήταν όρθιο και χειροκροτούσε, το έκανε μάλλον μουδιασμένα και μάλλον μαγκωμένα. Δεν είναι όλοι χαρούμενοι από την τροπή που έχει πάρει όλη η προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Τι εννοείται, ότι υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν ότι υπάρχει συγκάλυψη, ότι αυτοί έχουν καχυποψία. Ναι. Όσον αφορά το οικονομικό πεδίο, την αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Στα 830 ευρώ από 780 διαμορφώνεται το ύψος του κατώτατου μισθού, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση σε σχεδόν 5 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το 2019 ο κατώτατος μισθός ανερχόταν στα 650 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι πρόκειται για σωστά μελετημένη απόφαση που ανακουφίζει τους εργαζόμενους, δίχως να θίγει τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού, όπως τόνισε, ελήφθησαν υπόψη εισηγήσεις φορέων. Έκανε δε λόγο για συνετή αύξηση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού γίνεται υπό το βάρος της υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης ότι μέχρι το 2027 οι κατώτατες αμοιβές θα διαμορφωθούν στα 950 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια οι κατώτατες αμοιβές αυξήθηκαν κατά 20% από 650 ευρώ το 2019 σε 780 το 2023. Χωρίς προϋπηρεσία, 830 ευρώ μεικτά με μία τριετία ο νέος κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 913 ευρώ. Με δύο τριετίες θα φτάσει τα 996 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες θα ανέλθει στα 1079 ευρώ.
Ενώ για τα επιδόματα, η αύξηση του κατώτατου θα επηρεάσει 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν περίπου 140.000 άνεργοι. Το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί στα 509 ευρώ από 479 ευρώ που είναι σήμερα. Τουλάχιστον 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ αναμένεται να αυξηθούν από 1η Απριλίου, ως συνέπεια της αύξησης του κατώτατου μισθού που αναμένεται να τα συμπαρασύρει προς τα πάνω. Ειδική παροχή μητρότητας, επίδομα γονικής αδείας, βοήθημα λήξης ανεργίας, βοήθημα τριμήνης παραμονής στα μητρό ανέργων, επίδομα αποφυλακισμένων, επίσκεψη εργασίας, αφαιρεγκαιότητα εργοδότη, εποχικό οικοδόμων, εποχικό σμυριδεργάτων, εποχικό και καλλιτέχνες θέατρα τουρισμό, άλλα εποχικά, βοήθημα μη μισθωτών, επίδομα εργασίας, αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ, επίδομα πρακτικής άσκησης, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα, πρόγραμμα απασχόλησης για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις. Στο δικαστικό ρεπορτάζ, την ποινή της ισόβιας κάθριξης επέβαλε το δικαστήριο στην 35χρονη κατηγορούμενη από την Πάτρα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, με συγχωρείτε, και τη δολοφονία της κόρης της Τζορτζίνας. Η απόφαση δικαστών και ενόρκων ήταν ομόφωνη, ενώ τώρα όσον αφορά την δυσόδη υπόθεση του Κολονού, το Μικτόρ Κοτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης και διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας αθώα τη μητέρα της ανήλικης για πορνογραφία και μαστροπία. Ένοχος κρίθηκε ο Ηλίας Μίχος για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, μεταξύ αυτών και του βιασμού της 12χρονης από τον Κολονό, πλην όμως της πράξης εμπορίας ανθρώπων. Η μητέρα της 12χρονης κρίθηκε αθώα για όλα τα δικήματα εκτός από την εκβίαση. Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, Απόστολος Λίτρας, ανέφερε πως η πρόταση της εισαγγελέως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει δεκτή. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεί. Η μητέρα είναι αθώα των κατηγοριών. Όπως έλεγα από την πρώτη στιγμή, ο βασικός κατηγορούμενος της συγκεκριμένης υπόθεσης καταδικάστηκε για όλες τις πράξεις και για το βιασμό και για τη μαστροπία. Μα ήταν άδικη και η προφυλάκησή της. Πήγε και κατήγγειλε το βιαστή του παιδιού της και βρέθηκε σχεδόν 18 μήνες στη φυλακή. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Ένοχος κρίθηκε και ο αυτοποκαλούμενος Μιχάλης για διακεκριμένη μαστροπία και παιδική πορνογραφία, ενώ αθωώθηκε για την απόπειρα γενετήσεων πράξεων σε βάρος της ανήλικης. Ένοχοι κρίθηκαν 16 κατηγορούμενοι που είχαν το ρόλο πελάτη κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής που αποσύρει ποινή έως 15 έτη. Ένας εκ των κατηγορούμενων κρίθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία, ενώ 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης τετελεσμένης ή σε απόπειρα. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς αναβλήθηκε λόγω κολλήματος δικηγόρου για τον Νοέμβριο του 2024 η δίκη των 49 συλληφθέντων έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας στο Απιθύτα στις 16 Μαρτίου. Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2024 η δίκη των 49 συλληφθέντων μετά από επιχείρηση της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 16 Μαρτίου. Τα 49 άτομα επρόκειτο να δικαστούν στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος δικηγόρου. Στην πλειονότητά τους οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα, η οποία γέμισε ασφυκτικά από αλληλέγγυους. Βγαίνοντας από το κτίριο, φώναξαν και συνθήματα. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούνται για σοβαρή διατάραξη λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τα 48 από τα 49 άτομα διώκονται επιπλέον με την κατηγορία της απίθειας, διότι αρνήθηκαν να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στις αρχές. Παράλληλα, αναβλήθηκε και η δίκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο των 12 κατηγορουμένων για τις εργασίες σε νεοκλασικό κτίριο, το οποίο λειτουργούσε ως κατάληψη με το όνομα Λιμπερτάτια. Ως δικάσιμος προσδιορίστηκε 27 Νοεμβρίου. Να σημειωθεί πως έντονη ήταν και η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων τόσο έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όσο και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αλλάζουμε σελίδα τώρα, καθώς αισθητό σε πολλές περιοχές της χώρας έγινε ο σεισμός των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα στα ανοιχτά των στροφάδων στο Ιόνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επικεντρό τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των στροφάδων στο Ιόνιο έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9 και 12 το πρωί της Παρασκευής και είχε εστιακό βάθος 27 χιλιόμετρων, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα είχε σημειωθεί μικρότερο σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.
Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αχαΐα, την Ηλία, τη Μεσσηνία, σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, στην Αττική αλλά και στην Κάτω Ιταλία. Οι φορείς του νησιού τέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε συναγερμό, ενώ όπως έγινε γνωστό, δεν καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα παρά μόνο μικροζημιές στο Καστρομονάστηρο στα Στροφάδια. Στην Ηλία τα σχολεία έκλεισαν προληπτικά μετά το σεισμό, ενώ εκενώθηκαν για τους ίδιους λόγους και ορισμένα δημόσια κτίρια. Παράλληλα, τα αρμόδια κλιμάκια ξεκίνησαν ελέγχους για τυχόν προβλήματα. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς το φαινόμενο, όμως σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική και η έκτη ΕΜΑΚ βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον σεισμολόγο και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, όσον αφορά τη δόνηση ανοιχτά των Στροφάδων. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι εικόνα έχετε λοιπόν όσον αφορά αυτόν τον σεισμό? Είναι πολύ θετική εικόνα που έχω. Από την πρώτη στιγμή σχεδόν είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 5,7 βαθμών βόρεια-ανατολικά από τα Στροφάδια, νότια της Αττικής του δηλαδή. Ένα σεισμός που έγινε σε μεγάλη έκταση σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, μέχρι την Λάρισα και την Κέρκυρα και μέχρι την Σπάρτη και τα νησιά του Αιγαίου. Αυτός ο σεισμός λοιπόν εκδηλώθηκε πάνω στο ελληνικό τόξο, εκεί δηλαδή που είναι τα όρια της Ευρασιατικής πλάκας με την Αφρικανική. Ήταν ένα σεισμός αρκετά μεγάλος, αλλά δεν είχε επιπτώσεις παρά μόνο στο Καστρομονάστρο των Λιχαδιών, που εκεί είχαμε κάποιες αποκολλήσεις ουσιαστικά. Και στην άλλη περιοχή δεν είχαμε κάποια θέματα και προβλήματα. Ήταν αυτός ο κύριος σεισμός, κύριε Λέκα? Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός, αλλά πρέπει να έχουμε και πιο πολλά δεδομένα για το να υποστηρίξουμε. Αλλά δεν ανησυχούμε, δεδομένου ότι έστω και αν στην ακραία περίπτωση δεν ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι ακόμα και αν ένας μεγαλύτερος σεισμός εκδηλωθεί, δεν θα έχει καμία επίπτωση στο χώρο το Χερσαίο που είναι σε μεγάλη απόσταση. Συνεπώς η ανησυχία είναι μηδενική σχεδόν. Βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα, ότι τίθεται θέμα ανησυχίας από τους κατοίκους. Θα ήθελα και μία τοποθέτησή σας όσον αφορά τον σεισμό που έγινε εδώ στη Δράμα. 3,9 Ρίχτερ, κύριε Λέκα. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας τοπικός σεισμός. Είναι χωρίς ιδιαίτερο, χωρίς επιπτώσεις. Υπάρχει το ενδιαφέρον βεβαίως, το μόνιμο ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μάλιστα, είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα. Επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα και στην πρόταση δυσπιστίας την οποία κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία απορρίφθηκε από την Βουλή αργά το βράδυ της Πέμπτης. Στην ονομαστική ψηφοφορία, η κυβερνητική πλειοψηφία εμφάνισε αραγές μέτωπο, καθώς 159 βουλευτές καταψήφισαν, μεταξύ αυτών και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς. Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 141 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 159 βουλευτές. Μέσα σε περιβάλλον ακραίας πόλωσης, το οποίο διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα μέχρι τις ευρωεκλογές, ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του απευθύνθηκε αρχικά στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Αν και εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη, σας κοιτώ στα μάτια και είναι στο στη δικιά σας κρίση να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε, ό,τι και να λέτε. Εξαπέλυσε κατά μέτωπο επίθεση στην αντιπολίτευση για εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου για να χτυπήσει τον ίδιο και την κυβέρνηση. Έχετε αποκρύψει το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιβόητες θεωρίες περί ξυλολίου, εκρηκτικών, βαγονιών τα οποία εξαερώθηκαν με κάποιο τρόπο, τα οποία κουβαλούσαν έφλεκτα υλικά, ότι όλα αυτά εννοείται ότι ήταν σχέδιο της κυβέρνησης, ότι εμείς περίπου είχαμε βάλει, είχαμε προσθέσει βαγόνια, συγκρούστηκε το τρένο, ανατινάχθηκε το τρένο και για όλα αυτά η κυβέρνηση και έσπευσε να τα συγκαλύψει. Πραγματικά
είναι άξονα απορίας. Πώς τέτοια τερατουργήματα επαναλαμβανόμενα μπορούν τελικά να δημιουργούν την αίσθηση της αλήθειας. Δεν ντρέπεστε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων να λέτε αυτά τα πράγματα? Υπάρχει ένας πατέρας εκεί και μια μητέρα που σας ακούει να τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα και που μπορεί να μην έχει το θάρρος να βγει και να πει τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμάτε να εργαλειοποιείτε έτσι τον πόνο του παιδιού. Το δημοσίευμα λοιπόν υιοθετείται αμέσως από εσάς με το στηθισμένο, οργισμένο και θυμωμένο σας ύφος και θέτεται θέματα δυσπιστίας. Εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα. Μέχρι και εφημερίδες με τις οποίες έχουμε βρεθεί πολύ σκληρά απέναντι, όπου έχουμε καταλήξει... Με κάποιες από αυτές έχουμε καταλήξει και στα δικαστήρια κατά κανόνα παίρνουν τηλέφωνο 2-3 μέρες πριν να πούν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης. Αυτοί μάλλον έκριναν ότι την αντιπολίτευση έπρεπε να ενημερώσουν και όχι την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Για να σταματήσει επιτέλους ο φαντάρος των 20 ημερών κύριος Κασελάκης τις ανιστόρητες ανοησίες περί παρατηρητών, περί νοθείας εκλογών και περί αποχώρησης κυβέρνησης. Έστειλε επίσης ξεκάθαρο μήνυμα για την διαπλοκή, τονίζοντας ότι δεν θα κυβερνήσει με κανένα παράκεντρο εξουσίας. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Κοιτάξτε, αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πτυροξουσίων. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και στις ευνίδιες παρατήσεις των Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου χθες το βράδυ. Δεν τρέπεστε και υψωμένο το δάκτυλο. Η αλαζονία της εξουσίας. Η κυβέρνηση που επί των ημερών της ντράπηκε και η ντροπή. Ιστερόγραφο. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Οι δύο πιο στενοί σας συνεργάτες, γιατί αποπέμφθηκαν αφού εκτελούσαν εντολές σας από τον Καναδά? Πήρωμα δόν κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκάλυψη, το μπάζωμα, η παραποίηση ντοκουμέντων, υποκλοπές, διαρροή προσωπικών δεδομένων, όλα τα σκάνδαλα δείχνουν τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα δείχνουν έναν οργανωμένο μηχανισμό εντός του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας που παραβιάζει συντονισμένα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η σειρά αποκαλύψεων είναι πλέον εδρεωμένη η πεποίθηση του ελληνικού λαού ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή διαφθοράς, συγκάλυψης και προπαγάνδας. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Η Τρενοσέ ανέλαβε να μεταφέρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Η ύποπτη εταιρεία για πλημελή άσκηση καθηκόντων, για ένα σωρό πράγματα, ανέλαβε να εκαθαρίσει το χώρο. Αυτό δεν λέγεται συγκάλυψη? Βρέθηκαν ανθρώπινα βιολογικά υπολείμματα. Δεν θα πω τι λέει ακριβώς, δεν θέλω να επικαλεστώ την αναφορά του για DNA, για διάφορα θηρευτές πτηνά που έτρωγαν μέλη κομμάτια ανθρώπων. Τα αφήνω αυτό. Η πρόθεση δυσπιστίας εν τέλει απορρίφθηκε, όμως η υπόθεση θα έχει και συνέχεια. Αφού τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ειδικά για την τραγωδία των Τεμπών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος πριν τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος 13 ατόμων για 15 περιπτώσεις κλοπών σε φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές από φαρμακεία, η πλειονότητα των οποίων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της πόλης. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο είχαν στοχοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα τα φαρμακεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το είχαμε ζήσει το ίδιο φαινόμενο και πριν από 2 χρόνια περίπου, με μια άλλη σπήρα που δρούσε κυρίως ανατολικά εδώ στην περιοχή του Ιπποκρατίου.
Δυστυχώς έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μέχρι να συλληφθούν, κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές στα καταστήματα, στα φαρμακεία, για να αποκομίσουν ελάχιστα κέρματα από το ταμείο που κλέβουν. Και να επιβαρυνόμαστε μόνο με τη ζημιά και αλλά και την ψυχική αγωνία για το τι θα συμβεί. Κατόπιν επισταμένης έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί των τμήματων ασφαλείας Χαριλάου, Αναλήψεως, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού, Ευόσμου, Παύλου Μελά και Πηλαίας Χορτιάτη εξιχνίασαν 15 περιπτώσεις κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα από φαρμακείες στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος συνολικά 13 ατόμων με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων προϊόντων να ξεπερνά τις 7.400 ευρώ. Κάθε φορά στις συναντήσεις που κάνουμε με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον στρατηγό με την ευκαιρία αυτή, γιατί αφενός μεν ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για το πρόβλημα και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά ευτυχώς αναμένουμε στην πόλη μας αύξηση των δυνάμεων, οπότε θα αυξηθούν και οι περιπολίες. Ειδικότερα σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 44χρονου ημεδαπούγια από πυρακλοπής και κλοπή από φαρμακείο στην περιοχή της Ευκαρπίας τον Ιανουάριο του 2024, όπου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο 44χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 5ης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς για κλοπή από εμπορικό κατάστημα στην περιοχή της Πηλαίας, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι την ίδια ημέρα προέβησε δύο ακόμη κλοπές από εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Δικογραφία σχηματίστηκε και για δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 50 και 39 ετών, οι οποίες τον Ιανουάριο του 2024 αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απασχόλησης από φαρμακείο στην περιοχή της Καλαμαριάς προϊόντα συνολικής αξίας 1.667 ευρώ. Επίσης, δικογραφία σχηματίστηκε για 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος με τη μέθοδο της απασχόλησης τον Φεβρουάριο του 2024 αφαίρεσε προϊόντα αξίας 200 ευρώ από φαρμακείο στην Καλαμαριά, και από κοινού με 32χρονο συνεργό του αφαίρεσαν με την ίδια μέθοδο προϊόντα αξίας 720 ευρώ από την περιοχή της Ανάληψης. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και τρεις ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 33, 40 και 25 ετών, οι οποίες αρχές Φεβρουαρίου του 2024 με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από φαρμακείο στην περιοχή του Ευόσμου προϊόντα αξίας 80 ευρώ. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται 5 ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 15 έως 47 ετών, οι οποίες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από 9 φαρμακεία, εκ των οποίων μία απόπειρα στις περιοχές της Καλαμαριάς, Νέας Ρεδεστού και Χαριλάου, διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 4.150 ευρώ περίπου. Να σημειωθεί πως οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο χώρο της υγείας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησε στη σύναψη διεθνούς συμφωνίας, ενώνοντας δυνάμεις με το κορυφαίο παγκοσμίως σε επιστήμη ίδρυμα Imperial College Healthcare, ως αποτέλεσμα μακράς προετοιμασίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Συμφωνία υπέγραψαν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το κορυφαίο παγκοσμίως σε επιστήμη, εμπειρία και τεχνογνωσία ίδρυμα Imperial College Healthcare NHS Trust, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, εξειδίκευσης, ιατρική τεχνογνωσίας και γνώσης. Η εν λόγω συμφωνία επισφραγίστηκε σε μια σεμνή δημόσια τελετή, ενώ με την υπογραφή αυτή ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον πρώτο νοσοκομιακό όμιλο στην Ευρώπη που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του Imperial College Healthcare. It's a significant deal for both of our countries as we learn from each other in terms of our medical expertise and share best practice. This is a really important deal for us. We've been really pleased to be partnering with the Athens Medical Group, which we recognize as being an outstanding provider of health, but also research and benefit to the community generally. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η μεταφορά και η ανταλλαγή ιατρικής τεχνογνωσίας, οι πρακτικές ιατρικής αριστείας, τα πρωτόκολλα, τα guidelines, όλα βεβαίως προς όφελος του ασθενούς. Θα είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε αυτή την συμφωνία. Άλλωστε και για μας είναι εξαιρετική τιμή που το Imperial μας επέλεξε να αποτελούμε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή τον εταίρο του σε ένα παγκόσμιο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας που θέλουν να χτίσουν. Ο Όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την έναρξη της συνεργασίας στο νέο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο του Ομίλου Ιατρικού στη Θεσσαλονίκη, που θα εγκαινιαστεί σύντομα και θα καταστεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Να πράξει τα δέοντα για την αντιμετώπιση του λοιμού που πλήττει ήδη τη Γάζα, διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο το Ισραήλ, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ως προς την προαναγγελθήσια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, μία ημέρα αφού το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να εγγυηθεί πως θα διανεμηθεί επιγόντως ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό που απειλείται να λιμοκτονήσει. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε στο μεταξύ για πολλωστή φορά την αποφασιστικότητά του να διατάξει χερσαία επίθεση στη Ράφα παρά τις διεθνείς πιέσεις, ακόμη και από τον βασικό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να μην το πράξει. Now we are told, you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true. Οι δηλώσεις του ήρθαν στον απόϊχο της απέτησης του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν να σταλεί αντιπροσωπεία από το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συζητηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Ράφα. Όμως η κυβέρνηση Νετανιάχου έξαλλη για την αποχή της Ουάσιγκτον που επέτρεψε την έγκριση τη Δευτέρα απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός, ακύρωσε την επίσκεψη προτού εν τέλει ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως θα επιθυμούσε να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες αυτές. Την ίδια ώρα η κρίση στη Γάζα βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πιθανότατα το Σάββατο πρόκειται να αναχωρήσει από τη Λάρνακα της Κύπρου το δεύτερο πλοίο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Το ταξίδι του πλοίου Jennifer, το οποίο θα είναι το δεύτερο πλοίο που θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθια, θα διαρκέσει περίπου 3 ημέρες. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Έθριος γενικά καιρός αναμένεται αύριο στη χώρα με τοπικές νεφώσεις. Θα σημειωθεί μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Ακολουθεί στις 18:30 η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη. Μην χάσετε στις 8:15 την εκπομπή Σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.